τώρα τα διαδικαστικά από εκεί και μετά ήδη έχουμε ενημερώσει τους αδέλφους το τι πρέπει να κάνουν. Ναι. Πριν από λίγο ήταν και ο πρόεδρος του μελητηρίου παρών. Σε συνεννόηση μαζί του θα προχωρήσουμε κι εμείς βοηθώντας τους αδέλφους για να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν. Θα πούμε τώρα ποια είναι αυτά, γιατί σας το λέω αυτό. Νωρίτερα είχαμε και τον κύριο Τόσκο, τον πρόεδρο. Και τον ζητήσαμε να μας πει τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις. Ο κύριος Τόσκος είπε το καλύτερο για τα καταστήματα είναι να κινηθούν δικαστικά, ώστε το δικαστήριο να επιδικάσει μια αποζημίωση που θα εκτιμήσει τις ζημιές για να πληρώσει ΔΕΙΑΚ. Εσείς από τη μεριά σας τι λέτε. Αυτή είναι η λύση, κύριε Άντσουλε. Αυτή είναι η λύση. Άλλωστε, πριν από λίγες μέρες, ένα αντίστοιχο περιστατικό ήταν στην 3 Σεπτεμβρίου, όπου και εκεί μια συνάδελφος για τρίτη ή τέταρτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάλι τέτοιο πρόβλημα. Μάλιστα. Διαχρονικό δηλαδή το πρόβλημα. Mm-hmm. Όταν αυτό... ήταν μια άλλη βλάβη επίσης στην ανηφόρα πάνω, έτσι. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Στη μέση της ανηφόρας. Ναι. Δεν έχετε καμέρες. Περίπου τόσο πρέπει να έχει, ναι. Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, εκείνο το οποίο από τη δικιά μας τη μεριά μπορεί και πρέπει να γίνει είναι... Πρέπει να ήταν και Σάββατο ή κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Ήδη έχουμε ενημερώσει τους αδέλφους. Υπάρχει λοιπόν μια επιτροπή από το επιμελητήριο η οποία κάνει την σχετική πραγματογνωμοσύνη. Και με βάση αυτή την πραγματογνωμοσύνη μετά στη συνέχεια κινείται ο κάθε διαφορόμενος. Κινείται δικαστικά, δηλαδή πρέπει να πάει στο δικαστήριο οπωσδήποτε. Έτσι ακριβώς. Έχοντας μαζί του την έκθεση της πραγματογνωμοσύνης και έχοντας επίσης μαζί του, και νομίζω ότι θα πρέπει να του ζητήσουν, την αντίστοιχη έκθεση πραγματογνωμοσύνης και από την περιοριστική υπηρεσία. Φαντάζομαι μετά την δικαστική απόφαση δεν θα έχει αντίρρηση ΔΕΙΑΚ να πληρώσει. Αυτό τουλάχιστον καταλάβαμε από τον κύριο Τόσκο. Δεν ξέρω αν. Θα φέρει και η ΔΕΙΑΚ κάποιες αντιρρήσεις επί του πορίσματος, ας πούμε. Αυτό λέω κι εγώ. Φαντάζομαι, δεν ξέρω πάλι, τι να σας πω τώρα. Δεν ξέρω κύριε Ανσούλη, τι να σας πω. Εντάξει, πλέον η κατάσταση έχει, ειδικά με αυτό το δίκτυο ίδρυψης, έχει ξεφύγει εντελώς. Έχει ξεφύγει εντελώς και ευτυχώς ξεκινούν και τα έργα, ευτυχώς. Τα προβλήματα είναι σε καθημερινή βάση. Βέβαια αυτό που λέτε, το ευτυχώς ξεκινούν και τα έργα, αφήστε να το δούμε πρώτα και μετά θα... τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν, ο εργολάβος έχει ήδη εγκατασταθεί στην Καστοριά. Εντάξει, μακάρι να είναι έτσι. Και σταδιακά, βέβαια, είναι ένα έργο το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει και από τη μια μέρα στην άλλη. Την κατάσταση όλο του δικτύου θέλει χρόνο αυτό το πράγμα. Και μάλιστα, να σας πω έτσι στον αέρα, αν θέλετε, ότι κάποια στιγμή είχα μια τηλεφωνική συζήτηση με τον κύριο Τόσκο για το πώς και πότε πρόκειται να ξεκινήσει η κατασκευή αυτού του έργου. Συζητήσαμε για πάνω από 20 λεφτά. Αυτό το που μου είπε ο πρόεδρος ΔΕΙΑΚ είναι ότι θα ξεκινήσει από τις παρυφές της πόλης, ναι. Και στη συνέχεια θα μπει προς τα μέσα. Απ' έξω θα μπαίνει προς τα μέσα, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Ναι, και το τηλέφωνο και η ενημέρωση την οποία την είχα ζητήσει ήταν ακριβώς για αυτό το πράγμα. Για το πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή αυτού του έργου μέσα στην αγορά. Κομμάτι-κομμάτι για να μην δημιουργηθεί ίσως πολύ μεγάλο πρόβλημα στην πόλη. Γιατί έτσι ακριβώς. Ένα τέτοιο έργο. Και ειδικά στην αγορά, πάνω κάτω γιατί έτσι πολύ. Πως είναι τα πράγματα αυτή την περίοδο, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι, αν μη τι άλλο, πάρα πολύ δύσκολη. Και πολύ σωστά έχετε το ενδιαφέρον σαν εμπορικός κόσμος, διότι αν πάρουμε ας πούμε την συμπρωτεύουσα, θυμάστε τι είχε γίνει με τα έργα του μετρό και πώς καταστράφηκαν εμπορικοί δρόμοι. Και ακόμη είναι καταστραμμένοι. Αν δείτε εκεί Εγνατία και τα λοιπά, είναι αστεναπάνοι άνθρωποι. Δηλαδή έχουν πάει για πάρα πολλά χρόνια. Έχουν κλείσει τα καταστήματά τους. Δεν υπάρχει τζίρος, δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν είναι μόνο ότι έχουν καταστραφεί επιχειρήσεις εκεί στην συγκεκριμένη πόλη της Γανσούλη, έχουν απαξιωθεί τα κίνητα εντελώς και πάει λέγοντας. Βέβαια θα επανέλθει η ζωή όταν να τελειώσουν τα έργα, αλλά τι γίνεται σε αυτό το διάστημα, αυτό είναι το ζητουμένο. Το οποίο δυστυχώς κρατάει και πολύ. Λοιπόν. Εσείς από τη μεριά σας λοιπόν ενημερώνετε όλους τους συναδέλφους τη διαδικασία που θα ακολουθεί και μάλλον πρέπει να είναι ήδη, και άμεση. Ήδη σε συνεννόηση με το επιμελητήριο έχουμε ενημερώσει. Θα πάμε σε λίγο στο επιμελητήριο. Ήταν ο κύριος Καρταγλίδης εκεί, δεν ήταν νωρίτερα εκεί. Ήταν, ναι. Οπότε θα πάμε και στον κύριο Καρταγλίδη. Ήρθε κάποια στιγμή, τα είπαμε κιόλας λίγο εκεί επί τόπου. Ήδη μοιράσαμε στους συναδέλφους την αίτηση την οποία πρέπει να κάνουμε στο επιμελητήριο για να συσταθεί η συγκεκριμένη επιτροπή πραγματογνωμοσύνης. Νομίζω ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα γίνει αυτό και από εκεί και μετά βήμα-βήμα θα προχωρήσει όλη η διαδικασία. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Πανταζή, μένουμε σε αυτά και το παρακολουθούμε. Πραγματικά είναι το κάτι απίστευτο. Ο κύριος Τόσκος μιλάει για την μεγαλύτερη ζημιά των τελευταίων 25 ετών στη ΔΕΙΑΚ. Πράγματι έτσι είναι.
Τρομερό αυτό που έχει συμβεί. Γιατί είναι, η ζημιά είναι κυριολεκτικά μαζική. Ναι, πραγματικά. Και έχει και παράπλευρες απώλειες στα καταστήματα, έτσι, και τις πλημμύρες. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πανταζή. Καλημέρα.